Ας ξεκινήσουμε το γεγονός ότι αυτό το βίντεο δεν το είχα προγραμματίσει και είναι κάτι που απλά ένιωθω ότι θέλω να βγάλω προς τα έξω. Κλείνω λοιπόν τα 31 και θέλω να κινηθώ γύρω από αυτό το γεγονός. Με αφορμή λοιπόν τα γενεθλιά μου, γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα. Ο μονόλογος θα έλεγα, γιατί δεν είναι συζήτηση. Και είναι απλά μερικά λόγια που θέλω να πω. Και πραγματικά δεν τα έχω προγραμματίσει πόσο θα βγω, πόσο μου βγούνε. Αλλά το κανάλι μου δεν θέλω να είναι απλά μόνο σας δείχνω ρούχα, σας δείχνω το ένα το άλλο. Θέλω να είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Και έτσι θέλω να αρχίσω να σας μιλάω λίγο και για κάποια άλλα θέματα, τα οποία απασχολούν και εμένα, αλλά σίγουρα και άλλο κόσμο. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλιά μου, ήθελα να σας πω πόσο χαρούμενη είμαι πραγματικά που θα κλείσω τα 31. Πριν λίγα χρόνια, όταν κοντεύαν τα γενέθλιά μου, λίγες μέρες πριν, λίγο καιρό πριν, με έπιανε μια μελαγχολία. Με έπιανε ένα πράγμα σαν κόμπο στο λαιμό, να το πω, σαν να μου βάζει κάποιος το μαχαίρι στο λαιμό, σαν να είμαι σε ένα dead end, σε ένα διέξοδο. Ένιωθα πως σε κάθε γενέθλια ένιωθα αρνητικά από την άποψη ότι έχει περάσει τόσος χρόνος και εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα να κάνω όλα αυτά που θέλω να κάνω, δεν είναι η ζωή μου αυτή που θα ήθελα να είναι. Και όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα που ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει σαν σκέψη στο μυαλό του, με αποτέλεσμα εκτός του να τα περνάω χάλια τα γενέθλιά μου, όλο αυτό το σκεπτικό να στριφογυρίζει στο μυαλό μου και τον υπόλοιπο χρόνο, όχι μόνο στα γενέθλιά μου. Απλά στα γενέθλιά μου, επειδή ένιωθα ότι αυτό έχει αυτό το σημάδι, ο χρόνος πέρασαν τόσα χρόνια από τη στιγμή που εγώ γεννήθηκα σε αυτή τη ζωή, το ένιωθα πιο πολύ να με περιτριγυρίζει αυτό το αρνητικό συνέστημα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι έφτασα 31 χρονών για να καταλάβω και να συνειδητοποιήσω αρκετά βασικά πράγματα στη ζωή μου, τα οποία θες να πεις ότι η ζωή μου τα έφερε έτσι και πιο νωρίς δεν τα αντιλήφθηκα. Θεωρώ ότι περνάω μία φάση ορίμανσης, μία φάση μεταβατική, μία τεράστια φάση στη ζωή μου αυτή τη στιγμή, η οποία στην αρχή ξεκίνησε με πολύ αρνητικό τρόπο και αναφέρομαι σε κρίση πανικού, σε φοβίες, σε μονές, σε πράγματα τα οποία μου φέρνανε τεράστιο τρόμο μέσα μου, φόβο, άγχος, στρες, σε φάση που να παραλύει το σώμα μου, να μην μπορώ να λειτουργήσω στην καθημερινότητά μου. Αλλά anyway, δεν θα αναφερθώ πολύ σε αυτά, γιατί αυτά θα είναι για ένα άλλο βίντεο. Απλά θέλω να σου πω μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο που κάνω τώρα αυτή τη στιγμή πως εδώ που είσαι, εδώ θα έπρεπε να είσαι. Αυτή τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο είναι η απόλυτη στιγμή, είσαι στο τώρα, πρέπει να ζεις στο τώρα, πρέπει να είσαι ευχαριστημένος με αυτό το τώρα. Εγώ έφτασα 31 για να το καταλάβω αυτό και ακόμα προσπαθώ να το δουλέψω μέσα μου, προσπαθώ μέσα από αυτό τον τρόπο να ευχαριστούμε την κάθε στιγμή, να ευχαριστούμε το τώρα, να μην περιμένω το αύριο για να είμαι χαρούμενη, να μην περιμένω το μεθαύριο, το μετά από ένα χρόνο, να μην περιμένω το όταν θα είμαι επιτυχημένη, όταν θα έχω αυτό, όταν θα έχω πολλά λεφτά, όταν θα έχω... αυτό το όταν είναι μεγάλο αγκάθι για τις ζωές όλων μας. Και πραγματικά θέλει τόσο μεγάλη δύναμη για να το ξεριζώσεις από την καρδιά σου αυτό το πράγμα. Εύχομαι λοιπόν σε όλους, και έχω συγκινηθεί εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, να έρθει κάποια στιγμή στη ζωή τους που να... Και εύχομαι να είναι σύντομα αυτή τη στιγμή, όσο πιο σύντομα γίνεται στον καθέναν, γιατί
όσο περισσότερο θα αργήσει αυτό το πράγμα να σου έρθει, τόσο περισσότερο θα χάνεις το τώρα σου. Εύχομαι λοιπόν να σου έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εύχομαι ίσως να μην σου έρθει τόσο σκληρά όσο έρθει σε μένα. Και με άσχημο φαινομενικά τρόπο. Αλλά εύχομαι να σου συμβεί και εύχομαι από εδώ και μπρος να είσαι παρόν και να ευχαριστήσεις τις στιγμές σου, να μην περιμένεις το αύριο. Να κατέβεις από το μυαλό στην καρδιά σου και να έρθεις σε επαφή με τον πραγματικό σου εαυτό. Αυτά για αυτό το βίντεο, δεν ήθελα να μακρηγορήσω και δεν ξέρω αν τα είπα και κάπως μπερδεμένα. Απλά είναι αυτό ότι θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Θα κάνω εννοείται vlog το πάρτι μου, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια κάνω πάρτι στα γενεθλιά μου. Ναι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανα πάρτι. Ήμουν από αυτούς που έλεγα, μωρέ, δεν θέλω να μου κάνετε εκπλήξεις, δεν θέλω να κάνω πάρτι. Αλλά μέσα μου μέτρωγε, ήθελα να μου κάνουν πάρτι. Μια έκπληξη. Και όταν δεν μου κάνανε, μετά ξενέρωνα ακόμα χειρότερα. Οπότε έβαζα μόνο μου τρικλοποδιά στον εαυτό μου. Τώρα λοιπόν πήρα την απόφαση να κάνω εγώ το πάρτι στον εαυτό μου. Όπως έχω πάρει και την απόφαση να κάνω πολλά πράγματα στον εαυτό μου και να μην περιμένω να μου τα κάνουν οι άλλοι. Αυτά. Σε φιλώ, να περνάς όμορφα και εμείς θα τα πούμε στο vlog του πάρτι.